να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, να μας δώσει το δικό του σχόλιο σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάλλον τέτοια ώρα που είναι. Ευχαριστούμε για την υπομονή και το χρόνο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, γενικά, ξεκινώντας, θα πούμε ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο οποίος θα έχει απρόβλεπτες και ανυπολόγιστες συνέπειες, που τυπικά ξεκίνησε βεβαίως με την απαράδεκτη και καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το έφλεκτο υλικό είχε προπολού συγκεντρωθεί σε αυτή τη χώρα. Όπως είπατε και εσείς προηγούμενα στην εκπομπή σας, από το 2014, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν, οργάνωσαν πραξικόπημα, στήριξαν ακροδεξίες φασιστικές παραστρατιωτικές ομάδες, το Τάγμα Αζόφ κτλ. Εξαπέλυσαν διωγμούς απέναντι σε κομμουνιστές ή άλλους αγωνιστές. Υλοποίησαν μαζί με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και στη δική μας Ήπειρο το επικίνδυνο δόγμα της περικύκλωσης της Ρωσίας, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Βεβαίως, εμείς, σαν ΚΚΕ, προσπαθούμε να αναδείξουμε ποια είναι η ουσία. Και η ουσία είναι ότι η όξυνση δεν έχει σχέση με τα προσχήματα που επικαλούνται οι αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά έχει στο επίκεντρο τις σφαίρες επιρροής, τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, στη θέση που διαμορφώνει, παίρνει υπόψη το συμφέρον του ουκρανικού λαού, του ρωσικού λαού, που δεν βρίσκεται στις κυβερνήσεις Ζελένσκι και Πούτιν. Δεν είναι το δίλημα δηλαδή σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ ή Ρωσία, γιατί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον οι λαοί ματώνουν το ίδιο, οι λαοί θα πληρώσουν βαρύ κόστος, οι λαοί θα φορτωθούν το κόστος. Και μιλάμε για λαούς, ο Ουκρανικός, ο Ρωσικός, που σχεδόν 70 χρόνια ζούσαν ο ένας πλάι στον άλλον, συνεργαζόμενοι ειρηνικά, μονιασμένοι, στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά, 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Δεν στέκομαι σε πράγματα που αναδείξατε κι εσείς προηγουμένως στη συζήτηση για τη Ιουγκοσλαβία, για την Κύπρο, για το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο που σήμερα το επικαλούνται όλες οι πλευρές στην πραγματικότητα γίνεται κουρελόχαρτο για να αιτιολογήσει την μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική επέμβαση για το συμφέρον του ενός ή του άλλου μεγάλου μονοπωλιακού ομίλου. Και να πούμε ότι ήταν και αποτέλεσμα το διεθνές δίκαιο, όπως το ξέραμε ακριβώς, το γεγονός ότι υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και μπορούσε να αντιπαραθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, τα συμφέροντα του λόγου τη διατήρηση της ειρήνης. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης αυτής της σύγκρουσης στην Ήπειρο και στη γειτονιά μας τώρα, κύριε Νικολάου, κατά ψέματα, ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος ότι θα βρεθεί ένα modus operandi στο τέλος και θα φτάσουμε σε μια διαμόρφωση μιας ισορροπίας και μιας κατάστασης που θα αποτρέψει μια γενικότερη σύραξη. Βλέποντας τις εξελίξεις σήμερα, όπως γνωρίζετε, υπήρξε και έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπα και στην αρχή ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου. Οι συνέπειες ακόμη είναι απρόβλεπτες. Είναι πολλές οι παράμετροι. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πιθανότητα της γενίκρισης του πολέμου. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από την πλευρά τους κλιμακώνουν, εκτός από τις κυρώσεις που αναφερθήκατε, κλιμακώνουν και με κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων των μονάδων ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ, ενίσχυση των δυνάμεων στο ανατολικό σκέλος. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέτοιου είδους μέτρα, κινητοποίηση της ΠΕΣΚΟ, Ευρωστρατό, εκατοντάδες εκατομμύρια του λεγόμενου Ταμείου για την Ειρήνη θα ξοδευτούν για να αγοραστούν όπλα για το ουκρανικό μέτωπο. Προχωράει μία δίχως προηγούμενου μεγέθους κούρσα εξοπλισμών, ακόμα και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες. Και είναι γενικώς, τα μηνύματα είναι πολύ προβληματικά. Και εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε και το γεγονός ότι και η χώρα μας είναι βαθιά πλεγμένη. Φάνηκε και από τη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βγαίνει νατοϊκότερος του ΝΑΤΟ. Δεν φτάνανε οι βάσεις τις οποίες έχει η Ελλάδα και παίζουν στρατηγικό, κομβικό ρόλο για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Δεν φτάνανε τα Απάτσι τα οποία πήγαν στην Πολωνία. Δεν φτάνει το στρατιωτικό υλικό. Φαίνεται ότι για να υπερασπιστεί το νατοϊκό αφήγημα, το οποίο ενστερνίζεται πλήρως 100%, είναι έτοιμος να δώσει ακόμη ό,τι του ζητηθεί. Αλλά να πω ότι το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ. Ουσιαστική διαφωνία δεν υπάρχει. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, πέρα από κάποιους ανεφουσία κατ' εμένα αστερίσκους για το αν υπήρξαν αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, αν υπήρξε κάλυψη από διεθνούς οργανισμούς κτλ., κάνει κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν ανταποκρίθηκε όσο όφιλε σαν κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, θέλει περισσότερα.
Πραγματικό Νομίζω δηλαδή ότι υπερασπιστής υπάρχει των μια αποφάσεων. διαφοροποίηση στο θέμα της αποστολής του πολεμικού υλικού. Εντάξει, έβαλε κάποιους αστερίσκους, αλλά πραγματικά βγαίνει σήμερα σαν πραγματικός υπερασπιστής των αποφάσεων που έκαναν τη χώρα μας να το οικορμητήριο και προγεφύρωμα. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι εγώ όταν έκανα τις συμφωνίες για τις βάσεις τις οποίες επικύρωσε και επέκτηνε στη συνέχεια η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δεν γνώριζα εγώ τον νατοϊκό σχεδιασμό όταν το σχέδιο της περικύκλωσης της Ρωσίας καταγράφεται στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ εδώ και μια δεκαετία. Και θέλω να υπογραμμίσω και το εξής. Απέναντι σε αυτά και για όποιον παρακολουθεί τις εξελίξεις και στη χώρα μας, υπάρχει μια καθαρή φωνή που εναντιώνεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που εναντιώνεται στην εμπλοκή της χώρας μας. Και αυτό είναι το ΚΚΕ, το οποίο καλεί τους λαούς να μην εγκλωβιστούν στη στήριξη της μιας ή της άλλης πλευράς σε μια σύγκρουση που το αποτέλεσμά της είναι εναντίον τους από χέρι. Μια δύναμη που καλεί την κλιμάκωση της πάλης του ελληνικού λαού ενάντια στις ξένες στρατιωτικές βάσεις, ενάντια στην αποστολή στρατιωτικού προσωπικού και υλικού στο ουκρανικό μέτωπο ή σε επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτό, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως η χώρα μας είναι σήμερα θήτης με τον τρόπο που τοποθετείται με τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ κτλ., αύριο μπορεί να είναι και θύμα, μπορεί να γίνει και θύμα. Είναι γνωστές οι τοποθετήσεις Ρώσων αξιωματούχων σχετικά με τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ που υπάρχουν γύρω της, από που οργανώνονται επιχειρήσεις. Να θυμίσω η βάση στην Αλεξανδρούπολη για 6 μήνες κατηλημένη από τα αμερικανονατοϊκό υλικό και στρατεύματα τα οποία προωθήθηκαν στη Ρουμανία, πήραν μέρος στις τεράστιες ασκήσεις πρόβες πολέμου του προηγούμενου διαστήματος. Ότι είναι σήμερα ανάγκη να παλέψουμε για την αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη μεταξύ λαών που θα είναι πραγματικά νοικοκύριδες στον τόπο τους. Αυτό νομίζω βγαίνει και από τις μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, την Παρασκευή, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο Ρωσικό Προξενείο Πρεσβεία και στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για το Προξενείο, από τη μεγάλη συγκέντρωση του Σαββάτου σε όλη τη χώρα. Συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι εργατικά συνδικάτα που είχε και τέτοιες πτυχές, όπως και μαζί πτυχές που είχαν να κάνουν με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην εργασία, συλλογικές συμβάσεις, την πάλη ενάντια στην ακρίβεια, την πάλη για δημόσια δωρεάν υγεία που στα 2 χρόνια της πανδημίας είναι πραγματικά όπως πριν ξεκινήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτή τη θέση του Κουκουέ, δεν μπορώ να την καταλάβω τι ακριβώς επιδιώκει. Δηλαδή να μην πάμε πουθενά, να πάμε με τη Ρωσία, να πάμε με τον ΝΑΤΟ, να είμαστε μόνοι μας. Εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω, είναι μία άποψη, σεβαστή η άποψη. Εγώ θα ήθελα να πω, ας πούμε, στον κύριο Αλαβάνο, αν ο κύριος Κουτσούμπας ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να πάρει μία απόφαση κρίσιμη για τη χώρα, δεν θα έπαιρνε μια απόφαση. Θα ήταν αντίθετος με αυτά τα οποία, ας το πούμε, θα πρέσβευε το ΝΑΤΟ και η Δύση. Γιατί καμιά φορά έξω από το χορό λέμε πολλά τραγούδια, αλλά όταν είσαι μέσα και ο πρωθυπουργός μιας χώρας, όποιος και να είναι, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση που εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τα δεδομένα αν υπάρχουν πιέσεις, αν υπάρχουν εγγύησεις ή αν υπάρχουν ανταλλάγματα ακόμη, τα οποία δεν τα ξέρουμε και δικαίως. Αυτό θα φανεί βέβαια και θέλω να είναι κάτι τέτοιο, να πάρουμε ανταλλάγματα και εγγύησεις για τα δικά μας θέματα. Έτσι, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακριβώς ή να απλώς εκφέρουμε απόψεις. Αλλά να κατακρίνουμε ή ας το πούμε να επικρίνουμε, δεν νομίζω ότι έχουμε όλα τα δεδομένα για να το κάνουμε. Εκφράζουμε απόψεις. Καλώς κάνουμε, ο καθένας εκφράζει την άποψή του, ελευθερία λόγου έχουμε, αλλά πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι όταν παίρνετε μια απόψη, ας βάλουμε τη δική μας θέση σε αυτό που παίρνει την απόφαση. Και εκεί πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε τη λογική. Μια σύντομη απάντηση. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν είναι ζήτημα ελευθερίας λόγου ή όχι, γιατί ο καθένας όπως που τοποθετείται δημοσίως έχει και την ευθύνη του τι λέει. Άρα ακριβώς, λοιπόν ακριβώς. Χρειάζεται να έχουμε και εκτός από άποψη να είναι και τεκμηριωμένη και να βασίζεται και στην ιστορική εμπειρία. Πού έχει ωφελήσει και ας απαντήσει όποιος θέλει κατόπιν του σκεπτικού του. Πού έχει ωφελήσει όλα αυτά τα χρόνια η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, σε σχέση για παράδειγμα με την τουρκική προκλητικότητα, γιατί το κουβεντιάζατε πριν. Πού έχει ωφελήσει, έστω σε ένα σημείο. Μία μήπως απάντηση. Μήπως φταίμε και εμείς, κύριε Αλαβάνε, μήπως φταίμε και εμείς όμως αυτό. Εμείς, δηλαδή, εμείς, μόνο το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη. Η ευθύνη η μεγάλη. Η ευθύνη μεγάλη. Σαν χώρα εννοώ, έτσι. Σαν είναι, χώρα εννοώ. Να σας πω τη δική μας άποψη. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σαν χώρα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει σαν χώρα. Ναι, όταν ψηφίζετε δεν μια έχει κανείς αυτό το δικαίωμα. Ψηφίζετε από το ελληνικό λαό για να παίρνει αποφάσεις. Όπως. Όχι, να σας πω και κάτι. Όπως και δεν έχει. Έτσι είναι. Τότε τι, δηλαδή καταλήγουμε τα πάντα. Ακούστε με λίγο.
όπως και δεν έχει καμία κυβέρνηση, για παράδειγμα, το δικαίωμα να εκχωρήσει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς. Σωστό. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να μιλάει σαν χώρα. Κανείς δεν μπορεί να έρθει και να πει ότι τι είναι, μωρέ, το Καστελόριζο. Ή εδώ, όχι, σε αυτό, βέβαια, το νησί, όχι, στη Ρόδο, στη Ρόδο ή στην Κρήτη, εγώ θα αναγνωρίσω 30, 40, 50% κυριαρχία. Πράγματα τα οποία τα κάνουν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις σε συμφωνίες που κλείνουν, γιατί προσβλέπουν, όπως σωστά είπατε, σε ανταλλάγματα. Το θέμα όμως είναι το εξής. Η εμπειρία δείχνει ότι όλες αυτές οι συμμετοχή, οι εξοπλισμοί που κάναμε δεν έχουν θωρακίσει επί της ουσίας τη χώρα απέναντι σε μια χώρα που είναι σύμμαχος και της οποίας σήμερα ανοίγει η όρεξη. Και η εμπειρία και η πρόσφατη με τη συμμετοχή, με το στρατιωτικό υλικό που στέλνουμε, τα Απάτσι, τα οποία ήταν το καμάρι της αεράμινας, που τα πήραμε δήθεν για να έχουμε υπεροπλία στον αέρα και τώρα βρίσκονται στην Πολωνία, και τα Ραφάλ, τα οποία τα παίρνουμε, και τις Μπελαράτ, τις οποίες τις παίρνουμε και αύριο, ανάλογα με τις επιταγές των συμφωνιών που έχουμε κλείσει, την κρίσιμη στιγμή μπορεί να είναι στην Αφρική, μπορεί να είναι στον Περσικό, ανατρέπεται το σύνολο του αφηγήματος ότι οι δυνατοί σύμμαχοι θα εξασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αν αυτό δεν πείθει, ας πιστούν από τις δηλώσεις του Ζελένσκι τις προηγούμενες μέρες, που έλεγε όταν στις πρώτες στιγμές ότι είμαστε μόνοι μας. Ας πιστούν από το πώς οι Νατοικοί και οι Αμερικάνοι χειρίστηκαν το ζήτημα των Κούρδων στη Συρία. Μια Συρία όπου δεν είδα κανείς να προβληματίζεται με το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μπει και έχει καταλάβει ένα τεράστιο έδαφος, όχι μόνο στην Κύπρο έχει καταλάβει έδαφη η Τουρκία με εισβολή και κατοχή, και στη Συρία το έχει κάνει. Μάλιστα. Δεν είδαμε να προβληματίζεται στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, βέβαια. Κύριε Βουλευτή. Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να θυμίσουμε, βέβαια, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, καθώς υπάρχει σύμμαχος που στρέφεται εναντίον συμμάχου. Μα αυτή την τρέλα. Η ουδετερότητα είναι που μας έχει ενοχλήσει αρκετές φορές. Αυτή την τρέλα που την πάτε. Μα είναι παραλογισμός, και να το σκεφτούν καλά οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, είναι παραλογισμός. Είναι δυνατόν να παίρνεις όπλα από μια ανατοϊκή χώρα σύμμαχο να αγοράζεις για να αντιπαρατεθείς με άλλη ανατοϊκή χώρα σύμμαχο, την οποία την εξοπλίζουν τρίτη ανατοϊκή χώρα σύμμαχος. Πρόκειται περί παραλογισμός. Είναι παραλογισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την υπομονή σας έως αυτή καλά. Την ώρα. Ελπίζουμε καλημέρα. Το χρόνο ήταν αρκετός, να διατυπώθηκαν επαρκώς οι θέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.